Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα προειδοποίηση προς τα Σκόπια απίθυνε ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε ομιλία του στη Φλόρνα. Το ρεπορτάζ είναι της απεσταλμένης μας Ελένης Νικολάου. Οικειοποίηση και προσπάθεια μονοπόλησης του μακεδονικού ονόματος, οι απαράδεκτες και όχι σοβαρές βλέψεις της δημοκρατίας αυτής εναντί ελληνικών περιοχών, η καπήλευση της ιστορίας, των παραδόσεων και της αρχαίας και νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς μας αποτελούν διαστρεβλώσεις που είναι φυσικό όσο υπάρχουν να αποκλείουν την ομαλή γειτονία. Με αυτά τα λόγια, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε τη Δημοκρατία των Σκοπίων από την ακριτική Φλόρινα, τελευταίο σταθμό της διήμερης περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία, που ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός διαγράφησε το περίγραμμα πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας με τα Σκόπια, τονίζοντας ότι πρώτον, η δημοκρατία τους αποτελεί ένωση διαφόρων εθνοτήτων. Δεύτερον, η νέα εποχή επιβάλλει να εγκαταλείψουν τις ουτοπικές προσδοκίες τους, οι οποίες στηρίζονται στην πλαστογράφηση της ιστορίας. Και τρίτον, είναι προς το συμφέρον τους να μην προβαίνουν σε προκλήσεις και να επιδιώξουν τη συνεργασία με την Ελλάδα, που θα είναι προς όφελος της οικονομίας τους και των λαών των. Εκτός από τη Φλόρινα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη την Τολεμαΐδα, το Αμίδεο και το ακριτικό φυλάκιο της Νίκης στα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα. Χωρίς επεισόδια έληξε η πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία με την οποία κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 18η επέτειο του Πολυτεχνείου. Η φετινή πορεία ήταν η μικρότερη των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε αυτήν συμμετείχαν 10.000 άτομα, ενώ 3.000 αστυνομικοί είχαν τεθεί σε επιφυλακή για την αποφυγή επεισοδίων. Να πούμε ακόμη ότι ο εισαγγελέας είχε δώσει εντολή να συλληφθεί οποιοδήποτε προκαλέσει το παραμικρό επεισόδιο. Μετά το τέλος της πορείας, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Θόδωρος Αναγνωστόπουλος, επισκέφθηκε την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και έκανε δηλώσεις. Είναι η πρώτη χρονιά στα τελευταία 17-18 χρόνια που γίνεται η πορεία του Πολυτεχνείου που όλα εξελίχθησαν με έναν τρόπο ειρηνικό και δημοκρατικό. Και νομίζω πως αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Οι μεν πορευόμενοι επορεύθησαν με ειρήνη, καμία περιουσία δεν χάλασαν, κανέναν άνθρωπο δεν ταλαιπώρησαν και η αστυνομία επίσης επετέλεσε το έργο της στο ακέραιο. Πιστεύω πως και η αστυνόμευση η οποία έγινε υπήρξε άψογη, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής αντιμετώπισε την πορεία αυτή με τον καλύτερο τρόπο και όπως είπα, το επαναλαμβάνω, με την πάραδο των ατών μυαλώνουν οι πάντες. Σιγά σιγά και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι με τη βία και με την υπερβολή τίποτα δεν κερδίζεται. Δηλώσεις όμως έκανε σήμερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τη στιγμή που η πολιτική ηγεσία είναι λαλίστατη για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής, προτιμά τη σιωπή. Και αντιμετώπισε με θυμοσοφική διάθεση το ερώτημα τι έχει να δηλώσει για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Είμαστε από τον Αντένα. Μία δήλωσή σας για τη σημερινή επέτειο. Δεν έχω να κάνω καμιά δήλωση. Αυτές οι μέρες ακούσατε και από εδώ και από εκεί πολλά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκμεταλλεύτηκε τη σημερινή ηλιόλουστη μέρα και συνέφαγε στον κόλφο της Γλυφάδας με τους κυρίους Ιάστον Αρίζο, Δημήτρη Χόρν, Σπύρο Μεταξά και την κυρία Ιωάννα Τσάτσου. Έφτασαν το απόγευμα στην Αθήνα ο πρόεδρος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης κύριος Ιζετμπέκοβιτς και ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν Αλί Αχπάρ Βελαγιαντή. Στο αεροδρόμιο ήταν η Αναμπούτη. Κοινός παρονομαστής και των δύο υψηλών ξένων είναι το Ισλάμ. Ο υπουργός εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς υποδέχτηκε υποβροχή στον Ανατολικό Αερολιμένα τον Ιρανό ομολογό του Αλί Αχπάρ Βελαγιαντή, ο οποίος θα παραμείνει στην Αθήνα για συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς εξωτερικών και εθνικής οικονομίας. Ο Αλί Αχπάρ Βελαγιαντή αναχώρησε από το αεροδρόμιο χωρίς να μας πει αν οι Ιρανο-Τουρκικές σχέσεις έχουν οξυνθεί εξαιτίας της κατασχέσεως τις τελευταίες μέρες του Ιρανικού φορτίου όπλων που μετέφερε το ελληνικό πλοίο Κέιπ Μαλέας ή εξαιτίας του Αζερβαϊτζάν, της Σοβιετικής Δημοκρατίας που κήρυξε πρόσφατα την ανεξαρτησία της και που οι δύο γειτονικές χώρες, Ιράν και Τουρκία, θέλουν να θέσουν στη σφαίρα επιρροής τους.